5 είναι τα επενδυτικά σχήματα τα οποία έχουν δηλώσει επίσημα το ενδιαφέρον τους για την Αλάνα της Ηρακλίτσας. Μεταξύ αυτών βρίσκονται σχήματα από Βουλγαρία, Ελλάδα αλλά και Καναδά. Ενώ σχετικά με το θέμα προχώρησε σε δηλώσεις στο Ράδιο 1 στους 90,5 με τον Απόστολα Τζεμιδάκη, ο Δήμαρχος Παγκαίου Φίλιππος Αναστασιάδης. Είναι καλό το ότι υπάρχει ενδιαφέρον πραγματικό. Αυτό που τόνιζα πάντα ήταν να μπορέσει να προχύψει ένα σχήμα ή κάποιος επιχειρηματίας ή μια σύνθεση επιχειρηματιών οι οποίοι θα διαμορφώσουν τις κατάλληλες συνθήκες για την πραγματική ανάπτυξη της περιοχής μας και φυσικά την πιο στοχευμένη ανάπτυξη του χώρου της Αλάνας, γιατί όπως συνηθίζεται να λέγεται και στην Αθήνα που κυκλοφορεί στο ΤΑΙΠΕΔ, είναι ένα από τα φιλέτα μέσα εισαγωγικά που υπάρχουν σε πανελλήνιο επίπεδο. Στόχος όμως είναι να προκύψει όχι μόνο κάποια έσοδα για το ΤΑΙΠΕΔ, για το υπερταμείο, για την πολιτεία, για το κράτος, αλλά να υπάρξει μια μακροπρόθεσμη και αηφόρα προοπτική ανάπτυξης για την περιοχή, με δράσεις οι οποίες πραγματικά θα προσφέρουν ωφέλη διαχρονικά στον τόπο μας, τόσο σε επίπεδο και στο στάδιο των οικοδομικών, της οικιστικής ανάπτυξης του εν λόγω ακινήτου, αλλά και στο στάδιο και στην μετέπειτα πορεία, δηλαδή για να μπορέσει να υπάρχουν κάποιες επιχειρήσεις που θα δραστηριοποιούνται εκεί, θα δουλεύουν, θα λειτουργούν σε επίπεδο έτους και όχι μόνο σε ένα μικρό χρονικό διάστημα, και σε κάθε περίπτωση δεν θα γίνει να μου επιτραπεί η έκφραση ένας μπακλαβάς που θα κοπεί σε μικρά οικοπεδάκια, σπιτάκια και θα πουληθούν. Ήταν αυτό το οποίο τόνιζα από την αρχή, ήταν αυτό για το οποίο δήλωσα δημόσια και συνηθίζω τελευταία να το πιέζω, να υπάρξουν κάποιες ασφαλιστικές δικλίδες που θα επιτρέψουν μια διαφορετική ανάπτυξη από αυτή που κάποιοι ίσως φαντάζονται. Είναι σημαντικό το γεγονός ότι υπάρχει ενδιαφέρον και πιστεύω και ως επιχειρηματίας, αν μου επιτραπεί να πω την άποψή μου, ότι το ακίνητο αυτό δεν προσφέρεται για να γίνουν κάποια σπιτάκια και να μεταπουληθούν. Απλώς σίγουρα προσφέρεται για να λειτουργήσει μια επιχείρηση σε μάκρος χρόνου που θα φέρει ωφέλη και στον επιχειρηματία, στον ενδυνάμει επιχειρηματία, αλλά και στην τοπική οικονομία και κοινωνία. Πιστεύω, έχουν δοθεί οι πρώτες προσφορές, έχουν ανοιχθεί και τώρα θα πάνε για να δώσουν τις τελικές προσφορές, οι οποίες θα είναι και αυτές που θα καθορίσουν τον ανάδοχο του έργου. Έχουμε φτάσει στην τελική ευθεία. Πιστεύω ότι μπορεί και στις επόμενες 15 μέρες να έχει ολοκληρωθεί όλη η διαδικασία.